Να σας καλωσορίσω σε έναν επεισόδιο on Healthy Lifestyle, ε, το οποίο σήμερα θα μιλήσουμε έτσι για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες, όπως όλα βασικά τα επεισόδια μας, απλά αυτό θεωρώ ότι απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες για το λόγο του ότι ε, όταν προετοιμαστεί κάποια να γίνει μανούλα, όταν είναι σε εγκυμοσύνη, ή ακόμα και όταν έχει γεννήσει, μπορεί να μην έχει καταλήξει για το τι ακριβώ θα κάνει, τι θέλει. Ε, και μέσα από την εκπομπή τούτη θέλουμε να δώσουμε έτσι ε, το τι είναι ουσιαστικά ο θυλασμό, για τον οποίο θα μιλήσουμε, ε, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί που γεννιέται, ε, καθώς και κάποιες διαφορετικές απόψεις που μπορεί να υποστηρίζουν κάποιες γυναίκες ή μέσα από βιώματα, τι έχουν περάσει ε, και όλα αυτά θα τα δούμε μαζί με δύο μέε που χαίρομαι πάρα πολύ που τις έχω εδώ, τις έχω φέρει από μακριά. Καλώς ορίσετε. Θέλω λίγο έτσι τα ονόματά σας. Εγώ είμαι η Εύα. Εγώ είμαι η Αναστασία. Mm -hmm. και θέλω να μου πείτε έτσι και με, λίγο με τι ασχολείστε. Ε, και ε, εκτό του το με τι ασχολείστε, θέλω να αναφέρουμε και λίγο και τη δράση σα στο Instagram. Ε, εγώ είμαι σπούδα νοσηλεύτρια, είμαι ζωμαία. Έκανα το μάστερ μου στη Μευτική. <laughs> ε, δουλεύουμε σε ιδιωτική κλινική στο Παραλίμνη. <laughs> Ε, και ταυτόχρονα δημιουργήσαμε μία ομάδα από μες τρεις μες. Ε, εγώ, η Εύα και η Άντρη, που δεν είναι τώρα μαζί μας. Ε, στόχος μας είναι να βοηθήσουμε και να προωθήσουμε τις κοπέλες ε, στο μητρικό θυλασμό, στο, να τις προετοιμάσουμε ε, για έναν ανώδυνο τοκετό, να τις προετοιμάσουμε για τη φροντίδα του νέου μέλους της οικογένειάς τους. Να πούμε πώ λέγεται η σελίδα για να μπορούν έτσι εύκολα οι γυναίκε <coughs> να βρουν πληροφορίε. <coughs> γιατί ε, να πω ότι κι εγώ που την άλλη σελίδα βρήκα τι κοπέλε ε, και παρακολουθώ λίγο τι ε, αναρτήσει που κάνουν, διότι είναι αρκετά βοηθητικέ <coughs> για όλε τι γυναίκε που ε, ενδιαφέρονται να μάθουν γενικότερα για την εγκυμοσύνη. Η, okay. η okay. σελίδα μα είναι η CollaMidWife, ε, <coughs> είναι στο Instagram. Ε, εντάξει, δίνουμε αρκετές συμβουλές για τη μαμά, για μια νέα μαμά, για μια κοπέλα η οποία εγκυμονεί και ε, προσπαθούμε να τις βοηθήσουμε, να, να τις ενδυναμώσουμε καλύτερα και ε, κάνουμε κάποια μαθήματα στις περιοχές μας, στο παραλίμνη τα οποία είναι προετοιμασία για το κετό, προετοιμασία για την φροντίδα των του νεογνού και προετοιμασία για το θυλασμό. Επίση, γίνονται και online μαθήματα γιατί πλέον με τι καταστάσει είναι λίγο δύσκολο. Αλλά ναι, αυτό. <laughs> Τέλεια. Οπότε, σήμερα το θέμα μα είναι ο θυλασμό. Mm -hmm. Θα ήθελα να μάθω αρχικά έτσι να πούμε εκείνα που λένε και γιατροί, με, στα κλασικά τα πλεονεκτήματα του θυλασμού. Την μπορεί να δώσει στο παιδάκι ο θυλασμό, την μπορεί να ε, δώσει και στη μητέρα, mm -hmm. αν του φέρνει και πιο κοντά. <laughs> <laughs> τα πλεονεκτήματα του θυλασμού είναι πάρα πολλά. Ε, μπορούμε να πούμε... Είναι λίγα από αυτά. Είναι ότι ενισχύει το δέσιμο μητέρας νεογνού. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα του νεογνού. Ενισχύει την ψυχοσωματική ανάπτυξη του μωρού. Μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου μαστού ή οθικών της μητέρας. Είναι οικονομική λύση. Ε, ε, Πολλέ γυναίκε μπορεί να σας πούν ότι ξέρετε τώρα ε, και από την ανάπτυξη της που περνούν τα χρόνια κτλ. έχουν σχεδιαστεί τόσο καλέ φόρμουλες mm -hmm. ε, που μπορούν να δώσουν τα ίδια, μπορεί και περισσότερα στοιχεία ε, από το μητρικό γάλα. Mm. Μου... Το μητρικό γάλα είναι τόσο καλά, καλοφτιαγμένο mm -hmm. από τη φύση από μόνο του που μέσα υπάρχουν όλα τα θρεπτικά συστατικά και βιταμίνες και IgA, η ανοσοσφαιρίνη που είναι για το ανοσοποιητικό σύστημα του μωρού που να, ε, προστατεύει. προστατεύει και από αλλεργίες των μωρών. Ε, υπάρχουν όλες οι βιταμίνες, υπάρχουν υδατάθρα, υδατάθρακες, υπάρχουν υγρά, πρωτεΐνες. πρωτεΐνες, υπάρχουν, είναι όλα στην ποσότητα που χρειάζεται για την ανάπτυξη του νεογνού. Ε, και ο θυλασμός ξεκινά από την πρώτη μέρα της γέννησης, από την πρώτη ώρα ουσιαστικά, μόλις... Από η... το της... πρώτο λεπτό. <σίλιο> τη γέννηση. <σίλιο> Μόλι γεννηθεί το μωράκι, μπορούμε να το τοποθετήσουμε αμέσω στο, στο, <σίλιο> στο δέρμα τη μαμά, skin to skin, και στη στο των νεογνών αμέσω θα ψάξει τη θηλή τη μητέρα του να θυλάσει από το πρώτο λεπτό. <σίλιο> Έχω μια αναπορία. Υπάρχουν <σίλιο> γυναίκε οι οποίε είναι τόσο πολύ ταλαιπωρημένε από τη γέννα <σίλιο> που δεν μπορούν να θυλάσουν κατευθείαν και μπορεί να χρειαστούν έτσι και μια ολόκληρη ή ένα ολόκληρο να, να, έρθουν σε μια κατάσταση η οποία να μπορεί να, να είναι ικανή η μητέρα να θυλάσει. Ε, το παιδάκι όμω θα πρέπει να φάει. Άρα. Σε τούντε περιπτώσει, ε, να δώσουμε φόρμουλα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε και πάρα πολλά. Ε, δύο με έναν δύο ώρων τουλάχιστον ελέγχουμε το ζάχαρο του μωρού. Mm. Αν το ζάχαρο είναι σε μειωμένα επίπεδα, τότε αμεί, ε, να πρέπει να δώσουμε γάλα, δηλαδή φόρμουλα εάν η μαμά δεν μπορεί mm -hmm. για οποιοδήποτε λόγο να θυλάσει, και υπάρχουν πολλοί λόγοι μετά από έναν τογετό, τότε τζομπέ να δώσουμε φόρμουλα και αν υπάρχει θέμα. Mm -hmm. okay. Υπάρχουν πάρα πολλέ νέε μανούλες, ειδικότερα, που ε, δεν <coughs> γνωρίζουν αν το παιδάκι του έχει χορτάσει. Ε, πάρα πολλέ γυναίκε έχουν το άχος και λένε ότι ε, τώρα ε, πεινά, κλαίει. Πεινά, δεν πεινά, μα πριν μια ώρα το έταϊσα. Ε, έχει φάει αρκετά. Ε, έχω παράξει αρκετό γάλα για να του δώσω. Mm. Mm. Τούτο είναι το πιο συχνή ερώτηση που γεννήθηκε σε εμά. Mm. <laughs> mm. Μα πού ξέρω πώ έφανε το μωρό μου. Το Λοιπόν, το μωρό σου, το, ένα νέο γνώτο το οποίο θυλάζει αποκλειστικά. Μπορεί να θυλάσει και κάθε μία ώρα ή κάθε δύο ώρε ή κάθε τρει ώρε, εντάξει. Ε, δεν θυλάζουμε μόνο για να φάμε. Ε, σημαντικό είναι το πράγμα. Δεν θυλάζει μόνο για να φάει. Το μωρό θυλάζει και για να νιώσει ασφάλεια, γιατί πραγματικά το μωρό χρειάζεται τη μαμά του. Και μέσω τούτων είναι bonding. Είναι ένα πράγμα το οποίο ενώνει του. Ε, απλά να το καταλάβουμε. Να καταλάβουμε ότι που θυλάζει κάθε μία ώρα το μωρό, δεν σημαίνει γιατί πεινά πάντα. Ε, Επίση, ε, πώ μπορώ να καταλάβω τη χόρταση, ε, σημαντικό να βλέπουμε ότι το μωρό βρέχει τι πάνε του. δηλαδη mm -hmm. έχω βρεγμένε πάνε. Αν έχω το 24 το τουλάχιστον 4 με 5 βρεγμένε πάνε, είμαι happy. Εντάξει, και να ξέρει ότι ε, τα μωράκια τα οποία παίρνουν βάρο, στι πρώτε 10 μέρε αφήσω λογικό να χάσουμε κάποιο βάρο. Μετά από τι 10 μέρε, αν το μωρό σου παίρνει βάρο κανονικά, τότε δεν έχει να χωθεί για κάτι. Το μωρό μπορεί να τρώει κάθε μία ώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει γάλα. Ε, σημαντικό να το πούμε τούτο. Έτσι είναι τα μωρά που θυλάζουν. Τα μωρά που θυλάζουν αποκλειστικά θέλουν συνέχεια. Mm -hmm. Άρα ουσιαστικά δεν το ήξερα, του δώνα. Mm -hmm. Ουσιαστικά μπορεί απλά να θέλουν τη ζεστασιά τη μητέρα yeah, ή να ακριβώς. νιώθουν τη θυλή. Ε, και τώρα που λέω θυλή, υπάρχουν κάποιε γυναίκε οι οποίε ε, δεν έχουν, μπορεί να έχουν εισέχουσα θυλή, mm -hmm. ε, είτε στο ένα στήθο είτε και στα δύο. Ε, και πολλέ φορέ το λειτουργεί ω μια δικαιολογία για να, για να μην θυλάζουν. Mm -hmm. Η σέχουσα θηλή, δεν αντεδεικνύει τον θυλασμό. Μπορούμε ε, να εφαρμόζουμε και το θυλαστρών, έτσι ώστε να βοηθήσει τη θύλη, να βγει προς τα έξω. Mm -hmm. Μπορούμε, υπάρχουν στο εμπόριο ε, κάποια κοχύγια, έτσι ονομάζονται, είναι κοχύγια. ναι, shells, αν θέλετε ε, Που τα ε, τοποθετεί η κοπέλα και στη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, έτσι ώστε να είναι έτοιμες οι θύλες, ε, Όταν γεννήσει και πρέπει να θυλάσει... Ε, να έρθουν προ τα έξω, να έρθει προ τα έξω η θηλή, να, να είναι πιο έτοιμη για το θυλασμό. <laughs> Επίσης μπορεί να, να κάνουμε και λίγο τι θυλέ, να τι βοηθήσουμε. Δεν υπάρχει πόνος σε τούτο, για να υπάρχει κάποιος πόνος. Όχι, δεν ως. υπάρχει πόνος. <laughs> Σίγουρα το μωρό θα έχει μια έξτρα δυσκολία, απλά δεν είναι ακατορθώτο. Μια κοπέλα... Μπορεί. Μπορεί να θυλάσει. Ναι. Ή Για παράδειγμα, ανερθισμό τη θυλή ή πόνο. Ε, Τούτων είναι ένα άλλο πρόβλημα mm. το οποίο παρατηρούμε. Ε, πρόβλημα σε εισαγωγικά. Ε, κάτι άλλο το οποίο δυσκολεύει αστικά, το θυλασμό. Ή αποτρέπει ακόμα τι γυναίκε το να θυλάσσουν. Ε, ένα από τα πιο συχνά ναι, προβλήματα που είναι, έχουμε. Ναι, ναι. Απλά πρέπει να ενημερώνονται οι κοπέλε ε, από τη διάρκεια που. Ε, από την εγκυμοσύνη του βασικά, mm. ότι. Πρέπει να, να έχουμε καλά ενυδατωμένε τι θηλέ μα. Από την εγκυμοσύνη μπορούμε να, το, να βάζουμε λαδάκι, μπορούμε να βάλουμε τις κρέμε που υπάρχουν στο εμπόριο υπάρχουν φυτικέ. Ε, να μπαίνουν στο στήθο για να είναι συνεχώ ενυδατωμένε. Έτσι να μειώσουμε την πιθανότητα να τραυματιστούν οι θηλέ. Okay. Μετά, όταν θυλάζει η κοπέλα, που όταν ξεκινήσει ο θυλασμό, μπορεί μετά από κάθε θυλασμό λίγον γάλα να okay. πιέσει το στήθο τη να το. Ε, Αλείψει γύρω από τη θηλή mm -hmm. και μετά μπορεί να βάλει και την κρεμούλα τη και συνεχώς να αφήνει τις θηλές της να αερίζονται. Υπάρχουν πάλι στο εμπόριο τα cups που, μπαίνουν, που δεν παίρνουν ε, τα pads που είναι βαμβάκι, βαμβάκι και είναι συνεχώς στη θύλη mm -hmm. και βασικά δεν την αφήνει να ε, αριστεί. Να να ε, με τα CAPS μπορεί συνεχώ με το στιθόδιασμο τη κοπέλα να ερίζεται και η θηλή, να μην είναι ένα. αφήσει τη θηλή να τραυματιστεί βασικά. Ναι. Να την τη βοηθήσουμε. Σίγουρα αλλά... μπορεί να τραυματιστεί ναι. πάλι, αλλά μειώνουμε την πιθανότητα. Και να ξέρουμε Στος ότι ε, φυσιολογικό είναι φυσιολογικό ο ότι έχει ένα μωρό το οποίο mm -hmm. κάθε μία ώρα ή κάθε δύο ώρε. Οπουδήποτε άλλο στο μασό, αν το αν επήραζε κάθε μία ώρα το στο σώμα σου, θα είχε ρεθισμό. Ε, θα υπονούσε τζόμε. Ε, φυσιολογικό. Ε, πρέπει να περιμένουμε λίγε μέρε, λίγε εβδομάδε, α πούμε, την πρώτη με δεύτερη εβδομάδα. Τζόμε μετά να αρκέψει ένα καλύτερο εύκαιο πράγμα. Ε, ναι, λίγο ε, δύσκολο είναι η αλήθεια. Είναι το πιο ευχαριστό πράγμα να πονεί ναι. γενικά, και να πονεί τζόμε, και ξέρω <PC>. εγώ. Αλλά εντάξει, θέλει επιμονή. Εντό που θέλουμε ναι. ότι θέλει υπομονή, και επιμονή ο θυλασμό. Αλλά προσπαθούμε με κάποια πράγματα να κάνουμε το θυλασμό όσο πιο εύκολο Γίνεται. γίνεται. Mm. Κάτι άλλο το οποίο έτσι τραβά πίσω <coughs> τι γυναίκε, και ήταν και κάτι το οποίο είχα ακούσει και εγώ ε, και και πρόσθεσε την άποψή μου για το θυλασμό ε, ενίσχυσε βασικά την άποψή μου για τον θυλασμό είναι η μαστιτίδα. Mm. Ε, να πούμε έτσι στον κόσμο γιατί ούτε εγώ ξέρω ακριβώ τι είναι απλά έχω ακούσει τι γίνεται στη μαστιτίδα mm -hmm. τι είναι η μαστιτίδα mm -hmm. και πώ αντιμετωπίζεται. Okay. Η μαστίδιδα είναι λίμωξη. Εντάξει. Ε, η μαστίδιδα είναι λίμωξη. Ε, μπορεί, πώς το παθαίνεις είναι ε, όταν έχεις μια τραυματισμένη θηλή, περνά ένα μικρόβιο. Εντάξει. Και γεννήσκεται τούτη λίμωξη. λύμοξη. Ε, ε, τα συμπτώματα της μαστίδιδας είναι ε, συμπτώματα γρήπης. Καταρ, μπορεί να έχει η κοπέλα, μπορεί να έχει να έχουμε τα συμπτώματα. Επίσης, πόνο στο στήθος, η δηματόδης δηλαδή να είναι πρισμένο το στήθος, να έχει έναν κόκκινο σημάδι στο στήθος τη, τι είναι το κόκκινο σημάδι να είναι ζεστό, να το αγγίζει. Και με τούτο, ε, και τούτο είναι τα κλαστικά, τα, οι ενδείξεις βασικά που μας λαλούν ότι είναι μαστίτιδα. Και να ξέρουμε ότι η μαστίτιδα mm -hmm. δεν σημαίνει ότι σταματά ο θυλασμός. Η μαστίτερα σημαίνει ότι συνεχίζει ο θυλασμό. Είναι σημαντικό να συνεχίσει ο θυλασμό. Απλά πρέπει να μιλήσει η κοπέλα με τον γυναικολόγο τη ή τη μεάντης, ώστε να τη δοθεί η σωστή αντιβίωση. Υπάρχουν ε, συγκεκριμένε αντιβιώσει, οι οποίε ε, είναι εντάξει με τον θυλασμό. Ε, και μπορεί να σα βάλει ο γιατρό τούτο. Mm -hmm. Okay. Ε, ωραία. Οπότε όπω ξεκινήσαμε τώρα έτσι με τα διάφορα του σε εισαγωγικά κατά του θυλασμού uh -huh. και με το κυριότερο τη ε, Υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε που τελικά αποφασίζουν να μην ε, θυλάσουν. Ε, εγώ ξέρω αρκετέ γυναίκε που έχουν επιλέξει και να μην θυλάσουν από την αρχή ή να έχουν ξεκινήσει το θυλασμό, να έχουν αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα. Ε, η κακή ψυχολογία. Mm -hmm. Και έτσι, τούτο. Από ό,τι μου έχουν μπει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια ή μύθο. Μεταδίδεται mm -hmm. στο παιδάκι η κακή ψυχολογία. Mm -hmm. Και έτσι, και η νευρικότητα. Και έτσι, όταν η μητέρα έχει κακή ψυχολογία, νευρικότητα. Ε, 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 και έτσι, τούτο. τούτο σε, σε, ε, ε, α, μαζί με το άγχο, την κούραση, mm -hmm. την έλλειψη ύπνου κτλ. Ε, έρχεται να το μεταδώσει στο παιδάκι, να είναι και το παιδάκι νευρικό, να κλαίει όλη την ώρα. Ε, και έτσι να πει: Σταματώ το θυλασμό και mm -hmm. δεν προχωρώ. Και υπάρχουν πάρα πολλέ γυναίκε οι οποίε το κανουν mm -hmm. ε, εγώ, για παράδειγμα, όπω σα είχα πει και προηγουμένω που μιλήσαμε, δεν έχω εμπειρία με το θυλασμό. Αν και έχω ένα παιδάκι, είχα επιλεξεί συνειδητά από τον τρίτο μήνα τη εγκυμοσύνη μου να μην θυλάσω. Ε, λόγω τη. Ε, Λόγω τη κατάσταση εγκυμοσύνη μου mm -hmm. που ήταν δύσκολη, ε, και τούτον είχε να κάνει με του πολλού εμετού που είχα, τι το ότι δεν μπορούσα να φάω, έπονουσα παντού. Ε, ε, αν είχα δύσκολη εγκυμοσύνη ε, με την έννοια να έχω εμορραγίε, να πρέπει να μείνω στο κρεβάτι, απλά ήταν τόσο μεγάλη ταλαιπωρία που έχω να λέω ότι. Ε, δεν θα ήθελα ξανά να μείνω εγγύο, mm -hmm. θα ήθελα όμω να γεννήσω. Mm -hmm. Θέλω ένα mm -hmm. δεύτερο παιδάκι, αλλά αν υπήρχε ένα μαγικό τρόπο να, να φτάσω την ώρα του mm -hmm. το του, mm -hmm. να γεννήσω, θα το έκανα. Και από τώρα, και από την ώρα που γέννησα και από πιο πριν, εγώ θεωρώ ότι και σε ένα χρόνο, αν ένα παιδάκι έρθει, δεν θα θυλάσω. Mm -hmm. <laughs> okay. Και πιστεύω ότι στην ε, καριέρα σα, στην πορεία σα, στη δουλειά σα πρέπει να το βλέπετε τούτο. Mm -hmm. Σίγουρα ο θυλασμό δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Ε, το να αποφασίσει μια κοπέλα συνειδητά ότι δεν θέλω να θυλάσω, δεν νιώθω καλά, δεν έχω αυτήν την ψυχολογική δύναμη να θυλάσω, ε, είναι απολύτως κατανοητό. Εμείς προσπαθούμε η κοπέλα να νιώθει καλά ψυχολογικά για να μπορεί να όντω αυτό μεταδίδεται στο μωρό. Και θέλουμε ε, να είναι καλά η μητέρα και τον νεογεννητών τη. Όταν η μητέρα νιώθει ότι δεν μπορώ να θυλάσω, δεν θέλω να θυλάσω, είναι απολύτω κατανοητό. Δεν μπορεί να αναγκάσει μια κοπέλα, όχι. Δεν, δεν, μπορεί, δεν, πρέπει να νιώθει κα, καμία μητέρα τύψη, αν θα δώσω φόρμουλα ή αν θα θυλάσω. Όλε οι μητέρε είναι καλέ μητέρε, άσχετο αν θα θυλάσουν με, με το αν μη θυλάσουν. Γιατί έχει πάρα πολλέ κοπέλε που μου λένε, δεν θέλω να θυλάσω, αλλά νιώθω τύψει. Νιώθω mm -hmm. τύψεις ότι δεν είμαι καλή μαμά. Δεν έχει καμία σχέση ο θυλασμό με το αν είσαι καλή μητέρα. Η κάθε κοπέλα, ο αυτό που νιώθει, αυτό θα κάνει. Εμεί <κοκλή> θέλουμε απλά να στηρίξουμε και τι κοπέλε που θέλουν να θυλάσουν, στο να μην τα παρατάνε με τις δυσκολίες, με το ίσως σωστή ενημέρωση και τη βοήθεια από τη μέα του ε, ή Εναι. από το γυναικολόγο του, mm -hmm. να τι βοηθήσει στο να πετύχουν τον θυλασμό. Φυλάσμα, ναι. Ουσιαστικά ήταν και μια συνειδητή επιλογή: Αν νιώθει τύψη, δεν mm. ξέρει ακριβώ αν τελικά θέλει ή θέλει ναι, να, ναι, να θυλάζει. Ναι, ναι. Εγώ, για παράδειγμα, δεν νιώθω τύψη. Είμαι ήμ, σίγουρη. Ηταν αρκετά συνειδητή η επιλογή μου mm -hmm. για το να μην επιλέξω το θυλασμό. Ε, Πώ επηρεάζεται ο θυλασμό με την έλλειψη ύπνου, ε, τη διαταραχή στη, διατροφ στη διατροφική μα ε, συνήθεια που έχουμε, Γιατί όταν δεν κοιμόμαστε δεν τρώμε καλά. Ε, mm -hmm. Κανονικά πρέπει να τρώμε καλά για να θυλάζουμε, mm -hmm. για να mm -hmm. ε, έχουμε γάλα ή οτιδήποτε. Mm -hmm. Πώ επηρεάζει το ανάποδο, διότι ε, δεν έχει και πάρα πολλέ ώρε. Αν το παιδάκι σε απασχολεί, δηλαδή κάθε δύο ώρε θέλει να θυλάσει, ε, να κοιμηθεί, να το αλλάξει, να κάνει μπάνιο, mm -hmm. θέλει κι εσύ να κάνει τα δικά σου, να ασχοληθεί λίγο με τον εαυτό σου. Τούτων, πώ επηρεάζει το θυλασμό, Κοίταξε. Το. Με τον ερχόμενο ενό νόμου μωρού σίγουρα μειώνεται ο χρόνο σου. Δεν μπορεί να, να βάλει ρουτίνε, ειδικά πρωτε, στον πρώτο μήνα. Δεν υπάρχει ρουτίνα, υπάρχει λίγο το ακατάστατο. Δεν υπάρχει ρουτίνα, εν τούτο. Απλά τι μπορεί να κάνει. Ε, λοιπόν, αν δεν, αν δεν τρέφεσαι σωστά, αν δεν κοιμάσαι σωστά, σίγουρα επηρεάζει την ποσότητα του γάλακτο σου. Ε, Εμεί θέλουμε τουλάχιστον, αν υπάρχει υποστήριξη στο περιβάλλον σου, στο οικογενειακό σου περιβάλλον, να υπάρχουν τουλάχιστον τρία γεύματα την ημέρα αν μπορεί να καμίσουν το πράγμα. Ή τουλάχιστον σνάκς, ε, Να έχει διάφορα διάφορα Δηλαδή λίγε κούνε, αμύγδαλα. Ε, Λίγα δημητριακά. Κάπου κάπου να τρώει. Ε, σημαντικό. Να πίνει πολλά υγρά. Ε, Επίση είναι πολύ σημαντικό. Βοηθά την παραγωγή του γάλακτο. Απλά θέλει λίν προσπάθεια, Αντζελίν, ε, προγραμματισμό λίγο το πράγμα. Συνδυάζει δηλαδή να πει Α, πρέπει να φάω τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω το πράγμα τώρα. Να μην το παίρνει <στομίως> Όχι, εμπεινώ, ενυμπόρο, είμαι κουρασμένη. Να κάτσει να φάει. Και μετά ε να σου έρθει η ενέργεια για τα υπόλοιπα. Είναι σημαντικό να τρώει σωστά. Είναι mm -hmm. σημαντικό να. Ε, ε, ναι, σημαντικό να τρώει σωστά, βασικά. Του το με την οργάνωση. Ε, άκουσα κοπέλε οι οποίε έχουν αρκετό γάλα. Μπορεί mm. να το φυλάξει. Ε, mm. Να το φυλάξει, να το κρατήσει στο ψυγείο. Πώ πάει, έτσι. <σχελίως> Πόσο καιρό, τι γίνεται. Το <σχελίως> λοιπόν. Μέσα στο ψυγείο, mm -hmm. το γάλα μα αντέχει 72 ώρε, mm -hmm. ε, δηλαδή τρει ημέρε. Σημαντικό, τα σακουλάκια τα οποία γράφουμε, ε, γράφει πάντα την ημερομηνία και την ώρα, mm -hmm. το οποίο το βγάζει. Μέσα στο ψυγείο μπαίνει 72 ώρε και μέσα στο θάλαμο 6 μήνε. Άρα μεγάλη περίοδο που μπορεί να αντέξει το γάλα σου. Άρα εγώ θα συμβούλευα τι κοπέλε να τα βάλουν μέσα στο θάλαμο, αν δεν το χρησιμοποιήσουν, α πούμε, την επόμενη μέρα. Ε, και ο τρόπο που να το ξυπαγώσει το γάλα σου είναι να το, το βάλει ή μέσα στο ψυγείο ω την επόμενη μέρα να το βάλει μέσα σε ζεστό νερό, ή απλά το σακουλάκι να απευθεία μέσα στο ζεστό νερό. Μπεν μαρή το και απλά ζεσταίνεται. Ε, και δεν χρησιμοποιούμε microwave ποτέ. Ναι, ναι. Τούτων είναι πολλά βολικό για τι μαμάδε που στου τρει μήνε συνήθω ξεκινούν δουλειά. Mm. Είναι πολλά βολικό η μαμά δεν θέλει να σταματήσει το θυλασμό. Μπορεί ε, να κάνει την τράπεζα γαλακτό τη η ιδια mm -hmm. πρόσωπη... αν θέλει να σταματήσει το θυλασμό ή αν θέλει να σταματήσει γιατί δεν πάει δουλειά, mm -hmm. μπορεί ναι. να φυλάξει αν έχει αρκετό να γάλα. γάλα και στα διαλύματα στη δουλειά μπορεί έχει mm -hmm. το δικαίωμα ε, για έξι μήνες. Ναι. Ναι, 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 να φυλάζει. Ναι. Έχει το δικαίωμα να πιένει το διαλύμα τη, να έχει έξτρα yeah. χρόνο να βγάζει το γάλα τη, να το φυλάει για να έχει. Ε, από θέματα, mm -hmm. για κάποιον μωρό που προσέχει το μωρό. Mm -hmm. okay. Και σε περιπτώσεις που δεν έχουμε πάρα πολύ γάλα, μπορούμε να το συνδυάζουμε με φόρμουλα σωστά. Mm -hmm. Υπάρχει καθορισμένη ηλικία, για παράδειγμα μετά τις 40 μέρες. Αλλά πριν είχαμε να αναφέρει ότι αν η γυναίκα δεν μπορεί να θυλάσει από την πρώτη ώρα, μπορεί να, μπορούμε δεν να, ναι. να του δώσουμε φόρμουλα. Mm. Άρα δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο που να σου λέει τώρα πρέπει να ξεκινήσει η φόρμουλα ή oh. τώρα μπορεί να το συνδυάσει. Mm -hmm. Επίση, υπάρχει κάποια ε, επίπτωση στο, στην υγεία του παιδιού αν συνδυάσουμε mm. και τα oh. δύο. Αυτό θα το αποφασίσει η κοπέλα μαζί με την παιδιάτρο. Ε, ή ε, με τη μέα τη, βασικά, όταν θυλάζει το μωρό, και τούτο που είπαμε και πριν, ότι το μωρό θυλάζει και παίρνει βάρο. Ε, θυλάζει και έχει αρκετέ πάνε Σημαίνει ότι το μωρό τρώει καλά. Αν το μωρό δείτε ο παιδιάτρος ε, okay. ότι το μωρό δεν βάζει βάρο, ότι το μωρό δεν είναι ικανοποιητικό για το μωρό, ο παιδιάτρος συνήθως συμβουλεύει την κοπέλα και λέει της, ξέρεις ε, να χρειαστεί μια φορά, μπορεί να το κάνουμε μια φορά την ημέρα να διούμε κάτι έξτρα, mm -hmm. ένα έξτρα συμπλήρωμα μέχρι... Ε, να μπορείς να καλύψεις επαρκώς τις ανάγκες του νεογεννήτου, που συνήθως τούτονται τι πρώτες μέρες. Mm -hmm. Συνήθως μετά, επειδή υπάρχει αρκετή παραγωγή, γιατί η παρα... δεν υπάρχει κοπέλα που να μην έχει γάλα. Ε, το γάλα παράγεται όσο, όση η ζήτηση υπάρχει, τόση η παραγωγή. Mm -hmm. Δηλαδή, όσο που βάζω το μωρό στο στήθος μου, τόση η παραγωγή γίνεται. Δηλαδή, ε, βάζω το μωρό στο στήθο μου, στέλνετε το μήνυμα στον εγκέφαλον και αμέσως παράγεται το γάλα. Να. Δηλαδή, πόσες φορές θα το βάλω στο στήθο, θα παραχτεί γάλα. Mm -hmm. ε, οι φορές που θα πούν ότι δεν κατεβαίνει και τόσο πολύ γάλα, να στο το πούμε, είναι οι φορές που κάποια κοπέλα μπορεί να παραλείψει γεύματα. Mm -hmm. να δώσει όταν ξένο, θυλάζω, ναι, όταν θυλάζω κάθε δύο με τρεις ώρες... Ε, Στέλνετε το μήνυμα ότι πρέπει να κατεβεί γάλα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην κατεβεί γάλα. Ε, να αναφέρω κάτι άλλο που έχω ακούσει, mm. ε, το οποίο με κάνει έκπληξη και δεν το εμπερίμενα. Ε, Υπάρχουν γυναίκε οι οποίε θυλάζουν μέχρι και δύο χρόνων ή τρία χρόνια τα παιδάκια του. Mm -hmm. Και ε, θεωρώ ότι πρώτον χρειάζεται... Δεύτερον, ότι το παιδάκι καταλαβαίνει αρκετά. Mm -hmm. ε, και έκανα μου τρομερή εντύπωση ενώ όταν μια συνάδελφο στη δουλειά μια μέρα μου είχε εξομολογηθεί ότι το παιδάκι ήταν τριοχρονό, ακόμα το εθυλαζε mm -hmm. Το παιδάκι το συγκεκριμένο δεν έπινε γάλα ε, στο ποτήρι, ή στο πιπερό ή οπουδήποτε τέλο πάντων. Ε, περίμενε τη μάμα να σχολάσει από τη δουλειά. Και έλεγε μου συγκεκριμένο ότι πάω σπίτι. Δεν με αφήνει να κάνω τίποτα, δεν προλαβαίνω. Και έρχεται και τραβά μου τη φανέλα μου. Για να πιει γάλα. Mm -hmm. Και στο μυαλό μου, εμένα τούτο λειτουργεί ως κάτι όχι τόσο φυσιολογικό. Δεν Εν okay. ήξερο, εμπειρικά, αν έχετε κάποιες Oy, έτσι. Έχω αρκετές. Mm -hmm. ε, γιατί ε, έχω πολλούς φίλους στι ευρωπαϊκές χώρες, τέλο πάντων. Ε, και είναι πιο συχνό το πράγμα, βλέπεις το. Δηλαδή 2,5-3 χρονών μωρά να θυλάζουν κόμμα είναι κάτι κακό. Δεν mm -hmm. είναι κάτι κακό. Α σου πω, ε, ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία ενδείκνει τουλάχιστον ω 1,5 χρονών τα μωρά να θυλάζουν. Δεν το, το θεωρεί κακό, ή. Ε, Εμεί λέμε τουλάχιστον ω έξι μήνε θύλαζε. Αλλά δεν είναι κακό, είναι κάτι το φυσιολογικό. Mm. Εντάξει, για μένα, αν πω χρονών και πάνω, θεωρώ το λίγο υπερβολή. Αλλά μπουτσόμεζα, είναι επιλογή τη κάθε μα. Ε, Έλλειο κουραστικό και για την Είναι. μητέρα, Είναι. θεωρώ. Είναι πολύ κουραστικό νόησε. Και κάτι έτσι αστείο να σας πω. Είχε μου εξεμπλογηθεί η πεθερά μου, η οποία μέσα στο επάγγελμα mm -hmm. αφιπηρέτησε ένα από το μακάριο. Έθελα ε, ε, σε νολάτι στα παιδάκια, συγκεκριμένα ο άντρα μου. Ε, τον είχαν πάρει παραλία. Mm -hmm. Μαξί. <laughs> <laughs> και έτρεξε πάνω σε μια τουριστρία και έπιασε στο στήθος της. <laughs> 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 γιατί ήθελε γάλα. Μόνο μου. Ναι. Οκ, ναι. Είναι άβολο, ναι. Και άβολο επίση, το δούμε τη γυναίκα, την συνάδελφο που το έχει εξομολογηθεί, του τον Τα σαββάρο που το εξομολογήθηκε η ίδια. Ναι, ναι, ναι. Κακό. Και τούτον εγώ εν τω έρχομαι τώρα να το συνδέσω και να σα πάρω σε κάτι άλλο, το οποίο θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό με το θυλασμό. Μία γυναίκα, όταν γίνει μητέρα, δεν σταματά να είναι γυναίκα. Σύντροφο, και να έχει ε, και οικογενειακέ υποχρεώσει ε, ή υποχρεώσει μέσα στο γάμο της. Mm -hmm. ε, πόσο δύσκολο είναι μια γυναίκα που θυλαζεί να μπορεί να νιώθει και η ίδια γυναίκα όταν το σύστημα της παραγιγάλα. Ε, λίγο τον το μίξ των uh, ορμονών για <laughs> <laughs> που και, και τελικά πόσο, πόσο, επηρεάζει ο θυλασμός mm -hmm. τη σεξουαλική ζωή της γυναίκας. Να σου πω. Να πω. ε, με. λοιπόν, μια κοπέλα η οποία θυλάζει, η λύπη τότε μειώνεται. Και είναι λόγω των ιστρογών που είναι μειωμένα, και λόγω τη των που είναι μειωμένοι στον οργανισμό τη κοπέλα, που την κάνουν να μην νιώθει τόσο επιθυμία ώστε να έχει σεξουαλική επαφή. Ε, επηρεάζει σίγουρα, θέλει το χρόνο του, Απλά πιστεύω είναι ένα απαγορευτικό. Να σημαίνει ότι έχει πολλέ κοπέλε οι οποίε αρέσει σκύτω, α πούμε. Νιώθουν πιο γυναίκε. Ε, με την κάθε γυναίκα, ναι, ναι. εγώ πιστεύω. Αλλά ναι, υπάρχουν τότε οι ορμονικέ αλλαγέ οι οποίε όντω επηρεάζουν τη σεξουαλική ζωή μια κοπέλα ή ενό αντρογίνου. Γιατί πραγματικά λίγο. Λοιπόν... Γι' ναι. ε, αυτό πρέπει να ενημερώνονται και σωστά οι συζύγοι. Ναι. Να ξέρουν ότι τότε οι ορμονικέ διαταραχέ. Η ε, 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 αλλαγή Τη συμπεριφορά τη γυναίκα που να είναι πιο αχώδης, πιο λόγω των ορμονών. Mm -hmm. Πρέπει να υπάρχει και σωστή ενημέρωση στου συζύγου, γιατί πρέπει να κατανοούν ότι η κοπέλα ε, χρειάζεται τώρα τη στήριξη, είναι φυσιολογικό. Ότι δεν είναι ότι ε, yeah, αποθούν yeah. τον άντρα του, είναι ότι είναι λογικό λόγω των ορμωνών. Mm -hmm. Okay. Αλλά ναι, ε, αν η ερώτηση σου αν επηρεάζει, ναι, επηρεάζει. Επηρεάζει. <laughs> επηρεάζει. Ναι. Ε, ναι, σίγουρα επηρεάζει. Mm. Ειδικά στην ψυχολογία mm. τη γυναίκα. Ναι. Ε, για παράδειγμα, αν κρίνω από την προσωπική μου εμπειρία, το πόσο με επηρέασε η αυξήση του βάρου. Mm -hmm. Ε, που ήταν κάτι το οποίο δεν πιστεύω ότι ήταν να το περάσω δηλαδή η αυξομοίωση των ορμωνών που mm. έχει. σε συνδυασμό με το ότι εμένα είπα μου ότι αν μου βάλει λίγα κιλά να χάσει τα κιλά σου κατευθείαν και εγώ αν και έβαλα 13 κιλά τα 8 είχα μου μείνει και είχα μου μείνει για κανένα χρόνο και πήγαινα στα καταστήματα και μου μπαίναν τα ρούχα στο size μου και επίση, αρνούμουν να αγοράσω πιο μεγάλο, γιατί ποτέ αγοράσω πιο μεγάλο. να <laughs> βάρο. Ένα βολευτό με το <laughs> πιο, <laughs> πιο μεγάλο, και να πω να βρίσκω ρούχα και φορώ. Ε, οπότε τούτο εμένα δημιουργήσε μου πολύ ψυχολογικό στρε. Mm. Και ε, καθόμουν και σκέφτομαι, φαντάζεσαι τώρα, πούμε, να είχα και το θυλασμό. Τι ήταν να γίνει. Κοίταξε <laughs> όμω. Γιατί, όμως, γιατί μειωμένη λίπητο που είπε, ναι. μειωμένη όρεξη για σεξουαλική επαφή, να έχει anyway. <χει> ναι. Σωστά. Ναι, σωστά. Ε, ε, Όχι, και όμως. το θέμα ψυχολογία που λαλούμε κάποιε φορέ, ε, το όταν θυλάζει το μωρό σου, γιατί όταν το σκεφτόμαστε ότι θα θυλάζω, θα θυλάσω τόσε φορέ την ημέρα, σκεφτόμαστε τούτα τα πράγματα, αλλά όταν σκεφτεί ότι. Και τη στιγμή θυλάζει, έχει το μωρό σου αγκαλιά. Τη στιγμή που θυλάζει, ε, παράγεται η οκυτοκίνη. Η είναι η ορμόνη τη αγάπη. Mm -hmm. τη στιγμή ε, ε, μειώνεται και η πιθανότητα επιλόχιος καταθλίψης. Mm. Ε, βοηθάς, ε, είναι σαν αντικαταθλιπτικό φάρμακο το μωράκι σου εκείνη τη στιγμή που θυλάζει. Παναγιά μου. Δηλαδή, αν θυλάζει, από πόσο πιο ερωτευμένη ήταν να μου με την κόρη μου. <laughs> διότι η ε, υπεραγαπώ την νομίζω. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι ο δεσμό μεταξύ νεογνού και δεν και άμεσα. Εν στο μόλι γεννήσει σε γυναίκε. πολλέ κοπέλε έτσι μου λένε ότι χρειάζεται λίγο χρόνο να μάθω το μωρό μου. Ο θυλασμό βοηθά του το πράγμα. Βοηθά του το δεσμό. Πιστεύω. Βασικά δεν πιστεύω το είμαι ερωτευμένη με το μωρό μου που θα γεννήσω. Που δεν το είδα ακόμα. Και μόλι γεννιέται, πετώ στα σύννεφα, σε νεφάκια Είμαι τόσο πολλά ερωτευμένη με τούτο δαμέ, α πούμε. Εγώ την πρώτη νύχτα είπα του ούτε να μου το φέρετε στο δωμάτιο, <laughs> ούτε να με ξυπνήσετε. <laughs> Μα πρέπει να σου πιάμε την πίεση, και πρέπει να. <laughs> Όχι, Όχι. <laughs> αφήστε με να ξεκουραστώ. Και ευτυχώ που την είχα βάλει μαζί μου, διότι είχα τόση έξαψη. Είχα βάλει το Air τη στου 16 βαθμού και ζεστενό μου. Δεν είναι μέσα ο γιατρό, και κρυώνε. Για να καταλάβει. Και λέει μου, είπε τώρα το πρόβλημα πώ καταφέρνει. Να κοιμηθεί, α πούμε, έτσι με σου νύχτα με, με mm. 16 βαθμού στο air conditioner ήθελα να ξεκουραστώ. Mm. Εν τώρα, μεταξύ να ακούω στα αυτιά μου μωρά που εκλαία. Mm. Ε, και απλά ένα ε, συγκινούμε. Είπα απλά σταματήστε, θέλω να κοιμηθώ, να τα ξεκουραστώ. Mm. Και την επόμενη μέρα είναι πια να δω την κόρη μου. Ε, Τούτο που λέει, θέλει χρόνο, και να έρθει κοντά, σιγά σιγά να αντιληφθεί. Ε, και τούτο συμβαίνει στη μάμα, πόσο μάλλον στον παπά. Mm. Με τον άντρα μου νομίζω ότι κατάλαβαν ότι είχαμε μωρό στο σπίτι μετά του 6 μήνε, μετά του 8 μήνε. Mm. Ναι, όχι, ναι, όντω. Ναι. Ε, πούμε, Τώρα από τρία χρόνια δικά μου πλάσματα τη έτσι. Ναι, ναι. έτσι Ακριβώ όπω το λαλείς. Α πούμε, η, μια φίλη μου η οποία είχε γεννήσει, ένιωθε. τα χάνει το πίστευκε όπω ήταν δικό τη το μωρό, λαλή μου. Τα χάνει το ξέρω τον το μωρό. ναι. Τι είναι τούτο, να πούμε, και φέρετε μου το. Ε, Όντω, τούτο που λαλεί, ε, φυσολογικό, να το περιμένουμε. Δεν είναι. όλε οι κοπέλε νιώθουν, γιατί ακούσει που τον περίγυρο του. Είναι και ωραία σου στιγμή, είναι η ωραία στιγμή, μόλι σου βάλουν το μωρό στο στήθο. <laughs> Για <laughs> μένα και την ώρα συμβαίνουν <laughs> ναι. τόσα πολλά πράγματα <laughs> ναι. που πραγματικά είναι το. <laughs> <laughs> όντως. μικρό <laughs> ε, Θέλει χρόνο. Και να μην είσαστε χάρτ ε, στον εαυτό σα να πείτε, Εν είμαι καλή μάνα αμέσω να το νιώσει τον το πράγμα. Μπορεί εσύ να μην το νιώσει. Άλλε κοπέλε όμω έχουν τύψει για τον το πράγμα. Ότι κάτι λάθο με μένα, δεν πάω καλά. Όχι, φυσιολογικά του τα συναισθήματα. Θέλει χρόνο. Και πραγματικά yeah. θέλει χρόνο. Ε, και το εμπολαλούμε ότι αν πάμε στο θέμα μα του θυλασμού. Πραγματικά ο θυλασμό βοηθά στον bonding του το πράγμα, δηλαδή να, να, να ενισχύσει τον το δεσμό μεταξύ μητέρα και νεογνού. Είναι επιλογή όμω τη κάθε γυναίκα. Δεν πιέζουμε κανέναν. Ναι. <laughs> Τούτη ήταν η επόμενη μου ερώτηση. Mm -hmm. Ήθελα να μου πείτε ξεχωριστά η καθεμιά mm -hmm. ε, ω επαγγελματίε mm -hmm. υγεία, τι θα συνιστούσατε στι γυναίκε, και μετά θα ήθελα την προσωπική σα άποψη για το θυλασμό. Mm -hmm. Δηλαδή την άποψη σα ω επαγγελματία mm -hmm. υγεία, μέα που προωθεί το θυλασμό. Και, ως γυναίκες. και μετά, θε... mm -hmm. ναι, την προσωπική σα άποψη, ω γυναίκε, οι οποίε mm -hmm. έχετε παιδάκια ή θα κάνετε παιδάκια. Εγώ next, εγώ είμαι προωθώ πάρα πολύ θυλασμό, Θα σου πω την αλήθεια. Αρέσει και μου, θεωρώ ότι βοηθά πάρα πολλά. Ε, είναι σαν επαγγελματέ υγεία, μιλώντα πάντα. Ε, β, πραγματικά βοηθά. Διούμε τόσα πολλά καλά στο μωρό μα και στον εαυτό μα, που πρέπει να δοκιμάζεται τουλάχιστον για μένα. Θεωρώ ότι πρέπει να δοκιμάσει μια κοπέλα για να είναι σίγουρη. Ε, αλλά Τώρα, σαν γυναίκα, που καταλαβαίνουμε τι γυναίκε, θα έλεγα ότι το ψυχολογικό κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Αν είσαι καλά, αν και το μωρό σου καλά. Τούτων έχει σημασία. Αν δεν θέλει να θυλάσει, it's okay. I'm here, and, and should be able to get Είναι πραγματικά με Συμφωνεί, νομίζω, Αναστασία μου, με την ψυχολογική κατάσταση τη κοπέλα. Ε, θέλει, ε, θέλει. Εμπιέζω. Εν πάω και τσιγκλό πρέπει να θυλάσει, γιατί θυλάζει ο Έθελε, ε, έθελε. Ε, Συμφωνεί. Ναι, συμφωνώ. <laughs> Εγώ, <laughs> ναι. Εγώ προσωπικά έχω ένα μωράκι. Ε, δεν το θύλασα. Ήμουν μικρή όταν ε, ε, είχα γεννήσει. Ε, το μωρό μου χρειάστηκε να πάει ε, μακάριο. Απλά ε, και λόγω ε, κακή ενημέρωση, δεν ήμουν ενημερωμένη, δεν ήμουν επαγγελματία υγεία, ήμουν φοιτητρία. Ε, ναι. Ε, δεν ξεκίνησα το θυλασμό και δεν είχα τη σωστή ενημέρωση ότι μπο μπορούσα να βγάλω το γάλα μου, να μπορώ Ρε. να το να φυλάξω και να ξεκινήσω μετά Ρε. το θυλασμό. Ε, τώρα, αν θα ξανά έμενα έγκυος και αν θα αποφάσιζα να θυλάσω, νομίζω θα θυλάζα. Mm -hmm. Θα θυλάζα. Απλά ε, θα έβλεπα ότι αν δεν ήμουν... Καλά ψυχολογικά, ότι θα το προσπαθούσα πάρα πολύ. Αν δεν ήμουν καλά ψυχολογικά, δεν είμαι απόλυτη ότι ναι. θα το κάνω και αν, ε, και αν μένει με καλά ψυχολογικά, θα το συνεχίσω. Mm -hmm. Πρώτα θα σκέφτομαι την ψυχολογία μου, γιατί για να καλά το νεογέννητό μου πρέπει να είμαι καλά και εγώ mm -hmm. και μετά θα έβλεπα. Ε, σημαντικό mm -hmm. το ότι πλέον έχει και τη γνώση και το ναι. που πει πριν αρκετά σημαντικό το μη σωστή ενημέρωση. Ναι, είναι το παν. Και μερικέ φορέ και καθόλου ενημέρωση. Mm -hmm. ε, θεωρώ ότι, εντάξει, το 2022 νομίζω υπάρχουν πάρα πολλοί φορεί οι οποίοι μπορούν να ενημερώσουν. Οπότε εσεί μέσω του Instagram, γι' αυτό mm -hmm. και τράβησε με πάρα πολλά το Instagram σα, ε, για τον λόγο του ότι. Δημιουργήσε τη σελίδα με την οποία ενημερώνεται για πάρα πολλά θέματα. Ναι. είναι πάρα πολύ όμορφο. Ε, εγώ, όταν ήμουν έγκυο, ψάχνα στο YouTube να δω βίντεο με εμπειρίε από άλλε μαμάδε. Ναι. Διότι, όσο και να σου τα πει ο γιατρό σου, εσύ θέλει να ακούσει εμπειρίε από άλλε μαμάδε για το πώ είναι να σπάζουν τα νερά, πώ είναι να το καταλάβω, αν είμαι στον πανιό, αν δεν είμαι στον πανιό, πώ είναι να θυλάσω, πώ ναι. είναι το παιδάκι, ναι. τι θα θέλει. Διάφορα. Οπότε ε, 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 πάρα πολλά ε, τσι, βοηθητικό και συγχαίρω σας για το, την, την προσπάθεια που κάνετε. Ε, Επίση, link ε, να βάλω κάτω στο βίντεο του YouTube, έτσι ώστε να μπορεί ο κόσμος να, να σας βρει ακόμα πιο εύκολα. Του ε, τον ήθελα να πω. Ε, και ήθελα να ρωτήσω η τελευταία μου ερώτηση: Αν έχουμε να αφήσει κάτι πίσω ε, για το θυλασμό, κάτι το οποίο γυναίκε ρωτούν συχνά και θα έπρεπε να το πούμε, να mm. λύσουμε την απορία. Ε, να λέγαμε το σπάργωμα mm -hmm. ε, του τους στήθου που γίνεται γύρω στην τριτη μετά την ημέρα μετά Γιατί από κατεβάσει. Συνήθω οι κοπέλε θεωρούν ότι έχουν μαστίτιδα. Ναι. Ενώ δεν είναι μαστίτιδα. Και όλε οι κοπέλε φοβούνται ότι. Α, τώρα έχω μαστίτιδα. Τι είναι, ε, θέλω... Τι είναι, Ούτε yeah. εγώ το ξέρω. Είναι όταν ουσιαστικά κατέβει από το μάτο γάλα σου. Mm. Υπάρχει πόνο, πρισμένο στήθο. Δεν μπορεί να τσεις πάνω, νιώθει πετρώματα. Νιώθει σαν του. Ε, ουσιαστικά πέτρε. Είναι σαν σβόλοι πάνω στο στήθο σου. mm -hmm. Πονεί πάρα πολλά. Και δημιουργεί πάρα πολύ νεάχο το πράγμα. Πάρα πολύ λιμπόνο επίση. Και είναι όταν δεν αδειάζεται σωστά ο στήθο. Δηλαδή ότι το μωρό δεν μπαίνει σωστά τα κάθε. Δύο ώρε. Δηλαδή, αν κάνουμε ένα σύνδυασμο φόρμουλα μαζί με. Ε, μαζί με θυλασμό, πολλέ φορέ το στήθο πο, μα μπορεί να φουσκώσει με υπερβολικό γάλα. Και μπορεί να φράξει πορύ, 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 ε, του πόρου μα ουσιαστικά. Και τι μπορούμε να κάνουμε τότε για να το αποφεύγουμε το πράγμα, είναι μασά στο μπάνιο. Καλό μασά. Mm -hmm. Εντάξει. Ε, ζεστά επιθέματα. Όταν βγει από τον μπάνιο, βάλε ζεστά επιθέματα. Δηλαδή, πια σε μια. Ενέχεις, ε, 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 αν έχει. Αν δεν έχει μπλε που μπαίνουμε στο θάλαμο ή μπορούμε να μπαίνουμε στο microwave, πιάσε τη, μια μπετσέτα, βάρτε mm -hmm. μέσα σε ζεστό νερό Βάρτησε στο στίδο σου 5 λεπτά, κάμε καλό μασά στο στίδο σου και μετά βάρθει το μωρό σου να φυλάζει. Εντάξει. Το σπάργωμα, ε, τα ε, δύο διαφορετικά πράγματα το σπάργωμα και πολλέ και πολλές φορές ναι. συγχίζονται τα πράγματα. Πολλές κοπέλες συγχύζονται και λένε, α, Παναγιά μου, τώρα έχω μαστίτιδα. Mm. Ε, να πιάσω το γιατρό, να μου κόψει το γάλα, Παναγιά μου, πάθα μαστίτιδα». Mm. Χωρίς να είναι και σταματούν το θυλασμό, γιατί συνήθω έτσι είναι. Τρίτη με πέμπτη ημέρα πρέπει να περιμένουμε ότι φουσκώνει mm. απότομα το στήθο μα και νιώθουμε ε, πόνο. Η αλήθεια. Απλά πρέπει να κάνουμε κάποια βήματα να βοηθήσουμε το στήθο μας να αδειάσει, mm. να κάνουμε το μασά μα, τα επιθέματα μα για να είμαστε. Καλά. Καλά. Και εγώ να λέγα... Και τούτο να περάσει. Ναι. Είναι για μια-δυο μέρε. Δεν είναι. Και πούμε, θεωρώ ότι έτσι όμως που γέννησε η κοπέλα, μπορεί να πιάει τηλέφωνο στο μευτικό τμήμα, ναι. οι μέσα θα βοηθήσουν. Άμα ε, ναι. Αν τους πεις θέλω βοήθεια, θα σε βοηθήσουν. Ή μέσω του Instagram. Μπορείς να, να βρει πάρα πολλέ μέσα μέσω, μέσω ναι. του Instagram. Ρώτα τη συμβουλή του. Mm. Δεν είναι κακό να ψάχνουμε βοήθεια, αν τη χρειαζόμαστε. Μα και πιστεύω ότι πλέον η κάθε έχει ε, μες οι οποίε αποκλειστικά βοηθούν και το θυλασμό. Ναι, ναι. Οκ. Ναι, ναι. okay. ε, εγώ... τούτο, απλά να μην τρέφονται οι κοπέλε. Ναι, Θέλω βοήθεια να τη ζητήσω. Και στην κλινική που δουλεύουμε, όταν μια κοπέλα είναι για εξιτήριο, τη λέμε ότι χρειαστεί ναι. ό,τι ώρα και να είναι, γιατί η κλινική είναι 24 ώρε. Μπορεί να πάρει την κλινική τηλέφωνο να ζητήσει ΜΕΑ. Ναι, <σοφτά> για οτιδήποτε χρειαστεί μια κοπέλα. Η ΜΕΑ πραγματικά ε, ε, δίπλα στι κοπέλε για οτιδήποτε χρειαστούν. και Πρέπει να το ξέρουν το πράγμα, να μην αντραπούν. Ναι, δηλαδή, ναι, ναι. 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 Να μην θεωρείται τίποτα ταμπού. Ακριβώ. Δεν θα μαθεί. Και έτσι θα λυθεί το πρόβλημα. Ακριβώ. Α σου πω, ευγενία μου, ε, πολλά σημαντικά τα προγενετικά μαθήματα. Δεν το λέμε γιατί κάνουμε ενταμίσει ή οτιδήποτε. Είναι πραγματικά σημαντικά για την ναι. γυναίκα. Είναι καλά να ξέρει που πάει. Ναι, ναι, ναι. Να ξέρει τι θα περιμένει. Και παίρνει μια σωστή ενημέρωση που ναι. ειδικού. Ε, του μαθαίνει τα πριν. Τον έτσι υπήρχε μπαγιά. Ναι. Μπαγιά έτσι υπήρχε τούτη βοήθεια στι γυναίκε. Όχι. σω γι' αυτό επικρατούσαν διάφορε απόψει, μύθοι κτλ. τα λοιπά Ναι, οκ. μια χαρά. Τέλο, για να κλείσουμε έτσι και να το μαζέψουμε λίγο το επεισόδιο μα, θα ήθελα ένα μήνυμα από την καθεμιά σα σε όλε τι γυναίκε οι οποίε είναι σε εγκυμοσύνη και σκέφτονται mm. τελικά θα θυλάσουν ή όχι. <laughs> τι θα ήθελες να πεις σε μια γυναίκα η οποία είναι έγκυος <laughs> και ναι. έρχεται τώρα mm. σε εσένα στα μαθήματα mm, ναι. και λες σου ρε παιδί μου σκέφτομαι τώρα να θυλάσω, να μην θυλάσω, ναι. τι θα ήθελες να της ναι. πεις έτσι. Okay. Ε, θα συμβούλευα τις κοπέλες που είναι έγκυες και σκέφτονται αν θα θυλάσουν το να έχουν μια σωστή ενημέρωση, να, να ψάξουν λίγο για το θυλασμό, να πάρουν τη γνώμη τη ΜΕΑ ή η... του γυναικολόγου του, του γυναικολόγου τους για τα υπέρ και του τρόπου του οποίου μπορώ να θυλάσω, να μου κάνουν την ζωή τέλο πάντων λίγο πιο εύκολη. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα σε μια κοπέλα η οποία έρχεται κοντά μου και λέει μου ότι δεν ξέρω αν θα θυλάσω, τι να κάνω. Εγώ θα τη έλεγα δοκίμασε και βλέπουμε. Αν, δηλαδή φαντάστο, είναι, ε, για μένα πρέπει να δοκιμάσεις για να ξέρεις Αν δεν είναι για σένα, it's ok, είχαμε μια πελάτησα που πραγματικά μόλις έβαλε το μωρό πάνω της, μόλις γέννησε Ένιωσε τόσο ναύολα η κοπέλα, μόνο και μόνο στη σκέψη το κάνουμε το πράγμα Ενώ ήθελε να θυλάσει, που πραγματικά έκαιψε και έκλαινε την ώρα Και λέω της, όχι, 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 δεν τα θέλω τα πράγματα, δεν πειράζει, αφήστο, να το δούμε Έχω άλλη κοπέλα η οποία δεν ήξερα να θα θυλάσει και μόλι έβαλε το μωρό Είπε ναι. Ναι, <laughs> ναι. Για τούτον είμαι πλασμένη. Ναι. <laughs> Πραγματικά είναι. Ε, ε, δοκίμασε. Και θα το δούμε. Είναι, θα το παίρνουμε μέραν παραμέραν. Έτσι είναι. Και νομίζω ότι τούτον είναι το πιο λογικό και mm. σωστό. Δοκίμασε. Αν τα καταφέρει, τα ναι. καταφέρει. Αν δεν τα καταφέρει, ε, χρειάζεται να πιέζεσαι. Ακριβώ. Και νομίζω ότι τούτον είναι το, και το πιο ωραίο μήνυμα. Mm -hmm. ναι. 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 Ότι έχανουμε ε, ε, κάτι να δοκιμάσουμε. Παρ' όλα αυτά, αν κάτι μα. Γλωτσά, αν κάτι μα ξενίζει, αν κάτι δεν μα κάνει να νιώθουμε εμά εντάξει, σίγουρα δεν θα κάνει το παιδάκι να νιώθει εντάξει, Ακριβώς. ούτε του γύρω μα. Mm -hmm. Και τούτο είναι να έχει παντού, και στον mm -hmm. άντρα μα, και στην οικογένεια μα, mm -hmm. στι γιαγιάδες, στου παππούδε. Οπότε. Α σου πω και κάτι που θέλω να κλεισω mm -hmm. ε, να ξέρετε ότι ε, τα μωρά κλαίν. Ε, Πολλέ κοπέλε οι οποίε. <laughs> ε, χα... Γιατί κλαίει, γιατί γίνω. Κοινο πραγματικά τα μωρά κλαίν, ενώ εν, εν, μόνο τρόπο που μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σου τα μωρά, το κλάμα του μωρού. Άρα δεν θέλω να χώνε άμα κλαίει το μωρό σου. Πάρ το λίγο χαλαρά. Ναι, ναι. 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 Για μένα τούτον, όσο πιο χαλαρά γίνεται, γιατί αν είσαι εσύ χαλαρή, είναι και το μωρό σου χαλαρό. Ναι. Γιατί τον πουλαλούμε, η, η ψυχολογία μα πραγματικά επηρεάζει το μωρό και πραγματικά μεταφέρει οποιοδήποτε άσχημο συνέστημα νιώθει εσύ, μεταφέρει ω το μωρό σου. Άρα σημαντική ψυχολογία και σημαντικό να είσαι χαλαρή. Να κάνει τίποτα που νιώθει άνετα. Τούτο να πάρει τον δρόμο, το πιστεύω. Τούτο ήταν η πρώτη κουβέντα που μου είπε η παιδιάτρο. Με το που γέννησα. Λέει μου, Ό,τι θέλει πλέον να σου πει, το μωρό σου θα κλαίει. Ό,τι θέλει να σου πει. Ακριβώ. Μπορεί να μένει μπόνο, να μένει μπίνα, να μένει. Μπορεί απλά να θέλει να σου πει, ξέρω εγώ, πάρμε μια γαγιά, ένα κλαμπ. Γιατί μπορεί να το εκφράσει διαφορετικά. Και το δεν με πάρα πολύ γιατί είχα το στο μυαλό μου. Και όποτε έκλαινε, λέει. Επειδή είναι από πάνω τη, τι λέει θέλεις τη, θέλεις θέλεις θέλεις, τι θέλει τώρα, θέλει αγκαλιά, θέλει φαΐ, θέλει. Τι θέλει, α πούμε. Και ξεκινά με μια σειρά, να δεν κάνω ναι. λάθο, πρέπει να τα λέτε κι εσεί. Κοιτάζει το ανοίγεμα των το πανάκι του. Μπράβο. Κοίταζε αν θέλει φαγητό, να α. θέλει αγκαλιά των μωρών. Να ξέρετε ναι. ότι το μωρά είναι πολλά απλά. Ναι, ναι, ναι. <laughs> Για μένα είναι απλά τα μωρά. Να σου πω. Ε, τώρα ένα μωρό το οποίο ήταν 9 μήνε στην γυγιά σου. Τον το μωρό πάντα, ήταν πάντα ταϊσμένο, πάντα ναι. ζεστό και πάντα μη μάμα του. Mm -hmm. Αμέσω, όταν γεννηθεί το μωρό, φτιάχνει τον πράγμα, φτιάχνει τον μπάμπολ πεινά, κρυώνει και πού είναι η μαμά του. Άρα πραγματικά εν τότε που να κοιτάζει. Πάμπερ, αν η κατι πεινα η θελει η μαμα του. Ναι. Τούτο είναι. Και είναι το comfort zone του. Ακριβώ. Όπω είσαι και ένα ενήλικα, mm -hmm. είχε αν δώσει παρέτηση πριν δουλειά, να αλλάξει σπίτι ή κάτι Το ίδιο πράγμα. Οπότε τα ίδια It's είναι σκέρι. It's a bit scary. Φοβούμαστε λίγο. Ναι, ναι, ναι. Να μα ναι. περάσει. Να σα ευχαριστήσω για σήμερα. Ευχαριστώ που ένα σε καλά βγενή. Με χαρήκαμε που μιλήσαμε. <laughs> <laughs> Ελπίζω να βοηθήσαμε ε, κάποιε γυναίκε και να λύσαμε και κάποιε απορίε. Mm -hmm. Να πω ότι το επεισόδιο θα το βρούμε σε ε, YouTube. Ε, σε Spotify μπορούμε να το ακούσουμε και στο αυτοκίνητο. Mm -hmm. ε, οπότε πάρα πολλέ γυναίκε μπορούν να το βάλουν στο αυτοκίνητο. Ενώ πάνω για να ακούσουν το επεισόδιο μα ε, μπορούν να το βρουν σε Instagram, κάποια κομματάκια που βάζουμε. Σε TikTok, Facebook. Mm -hmm. Ε, και το link για τις κοπέλες θα το βρείτε κάτω στα, στα details, στις πληροφορίες, στο βίντεο στο YouTube. Okay. Yeah. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς, Εμείς ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.